Πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Να πω ευχαριστώ, αν και είμαι στους συνδιοργανωτές με μία έννοια, ναι, το φέρω πιο κοντά, χρειάζεται να τα ακούτε όλα. Να πω ότι το πιο ευχάριστο σε αυτή την πρόσκληση ήταν ο τίτλος, για τον οποίο με αναρωτήθηκα ποιος το σκέφτηκε τον τίτλο, που είναι τόσο κοντά στα ελάχιστα που μπορώ να πω εγώ, και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι ο υπότιτλος ενός βιβλίου που έχω βγάλει, του οποίου την ύπαρξη σχεδόν έχω ξεχάσει. Μάλιστα έψαχνα να βρω ένα αντίτυπο, γιατί το χρειαζόμουν για το σημερινό και με δυσκολία κατάφερα να βρω. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαριό, φαντάζομαι, που έκανε την προσπάθεια ή και τούτον εδώ για την σημερινή συνάντηση. Να πω απολογητικά ότι ο καθένας έχει τα κουσούρια του, εγώ έχω κάποια μεθοδολογικά που θα τα καταλάβετε αμέσως, και ιδιαίτερα σε αυτό που, για το οποίο προσκλήθηκα σήμερα να μιλήσω, που δεν είναι το συνηθισμένο μου αντικείμενο. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη προϊστορία σε αυτό και ξέρετε, κακές συνήθειες κόβονται δύσκολα, επομένως θα αρχίσω με κάτι που το συνηθίζω, που είναι λίγο πολύ να σας προειδεάσω για την ταλαιπωρία που θα υποστείτε τα επόμενα 15 άντε 20 λεπτά. Με κάποιες μεθοδολογικές επιλογές. Πρώτα απ' όλα να κάνω σαφές ότι αυτά που θα πω είναι ένα επιχείρημα οξυμένο μέχρι εκεί που πάει. Είναι συνειδητό αυτό. Στο βιβλίο μάλιστα το ονόμαζα «Η τέχνη της υπερβολής». Είναι λίγο κάτι που θα το ξέρετε κάποιοι από εσάς λόγω λενινιστικής προπαίδειας. Το τραβάμε το επιχείρημα μέχρι την άκρη του. Αυτό που θέλω να πω είναι, και μάλιστα οι σκέψεις αυτές στηρίζονται σε μια δουλειά που έχω κάνει πραγματικά πριν από 15-20 χρόνια, είναι ότι αντιμετωπίζω μια σειρά από διαδικασίες που έχουν να κάνουν με αυτά που θα συζητάμε, με τον ψηφιακό κόσμο, ως εάν, δηλαδή ως εάν αυτό που καθ' υπόθεση διαφαίνεται σε αυτά που θα υποστηρίξω έχει ήδη συντελεστεί. Με την επίγνωση ότι δεν έχει πιθανότατα συντελεστεί, αλλά έχει κάποια σημασία να δει κανείς πώς διαμορφώνεται ένα τοπίο στη δυναμική του. Κατά αντιστοιχεία, και το λέω λίγο πιο εμφατικά γιατί αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι σαν να έχω αφαιρέσει από αυτά που θα σας παρουσιάσω, που θα δείτε πώς θα είναι, όλο το θόρυβο. Δηλαδή είναι μια εικόνα μιας δυναμικής, έτσι ώστε να είναι ευκρινής η υπόθεση που θα σας παρουσιάσω, ώστε να μπορεί ευκολότερα από εσάς να υποβληθεί σε έλεγχο. Λέω με την ευκαιρία ότι, επειδή αυτό έχει αρχίσει πριν από 15 χρόνια, έχω φάει αρκετές φαλιάρες για αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί το ξεκίνησα στο εξωτερικό και συνεχίζω να το κουβαλάω μαζί μου. Άρα, με άλλα λόγια που τα γνωρίζουμε, θα σας παρουσιάσω μία τάση που ενδεχομένως να μην ισχύει κιόλας. Ελπίζω ότι είμαι σαφής. Θα μου πείτε, δεν ισχύει. Δεύτερη μεθοδολογική είναι ότι η σκοπιά, και αυτό είναι λίγο κοινωνιολογισμός, είμαι κοινωνιολόγος, είναι η σκοπιά του εξωγήινου. Είναι αυτού που έρχεται ουρανοκατέβατος και λέει, δες ρε παιδί μου, όπως μου λέγει ο αείμνηστος ψυχοπαίδης, μια φορά κάναμε ένα ταξίδι πριν από 20 χρόνια, είναι το γνωστό μου καλαμπούρι αυτό, είχαμε πάει μαζί στην Κρήτη και άρχιζε το εκλεκτορικό αργά το απόγευμα και κάναμε μια βόλτα στην πλατεία του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, να μιλάω και ψέματα, και λέει, μάκι, έχουν μουρλαθεί όλοι, κυκλοφορούν και μονολογούν, όχι ένας, όχι δύο, οι περισσότεροι μονολογούσαν. Δεν είχε πάρει χαμπάρι την ύπαρξη του γαλάζιου αυτού δοντιού. Αυτό το πράγμα. Άρα αυτή τη σκοπιά, τη σκοπιά κάποιου που βλέπει τα καθημερινά φαινόμενα ως αξιοπερίεργα, αυτό μας επιτρέπει, όπως ξέρετε, καμιά φορά να διακρίνουμε τις αποχρώσεις μιας δυναμικής που αλλιώτικα θα παίρνα για παρατήρητη. Αυτό με οδήγησε τότε, και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, στη διατύπωση 5 υποθέσεων, θα σας τις διαβάσω ως θέσεις, τις οποίες πάρα πολύ επιγραμματικά θα προσπαθήσω να δώσω το περίγραμμά τους στη συνέχεια. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής 5, λοιπόν. Πρώτον, ότι η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας, όπως τη λέμε συνήθως, αποτελεί το υλικό κατασκευής ενός νέου τρίτου κόσμου. Θα τους μετρήσω τους κόσμους, γι' αυτό θα είναι ο τρίτος. Δεύτερη υπόθεση, ότι αυτή η τεχνολογία λειτουργεί σε αυτό το νέο κόσμο ως γενικευμένο μέσο. Η φράση προέρχεται από μια συγκεκριμένη παράδοση, θα πω τι εννοώ. Τρίτον, ότι με την εξάπλωση των συσκευών και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτή την τεχνολογία αναπτύσσονται νέες μορφές υποκειμενικότητας,
οργανωμένες γύρω από την ιδιότητα του χρήστη, του user που λέγαμε απ' έξω με τον συνάδελφο. Τέταρτη υπόθεση, ότι η συνδεδεμένη με την τεχνολογία αυτή γνώση διαφέρει πράγματι, και αυτό είναι το μόνο εντός θέματος που θα πω, από τις οικίες μορφές γνώσης, συνιστώντας μια, προσεγγιστικά τη διατυπώνω έτσι, γνώση χρήσης. Και πέμπτον, ότι αυτές οι μορφές εντείνουν τις αντιφάσεις στο εσωτερικό της διαδικασίας εξατομίκευσης και συνακόλουθα στον κυρίαρχο ορισμό του πολιτισμικού φαινομένου. Αυτές είναι οι πέντε θέσεις. Δεν πρόκειται να έχω ούτε το χρόνο ούτε τη δυνατότητα να τις αναπτύξω συστηματικά. Επομένως, αυτό που θα σκιαγραφίσω, άλλη ένα κουσούρι που το έχω καιρό, είναι θα σκιαγραφίσω ένα τοπίο με έννοιες και κρατάτε ό,τι από αυτό σας κάνει ή σκέφτεστε ότι μπορείτε να το συνδέσετε με δικά σας ενδιαφέροντα. Πρώτη θέση, η περί το νέο κόσμο. Είναι το μόνο που λόγω επιστημολογικής προέλευσης μπορώ λίγο να σκιαγραφίσω ευκρινέστερα. Πρώτα απ' όλα δύο παραδοχές, οι οποίες είναι φιλοσοφικές αλλά με πολύ άμεσο πολιτικό περιεχόμενο. Θεωρώ, και δεν θα επιχειρηματολογήσω για αυτά, ότι διανύουμε μία περίοδο η οποία ανήκει στην νεωτερικότητα και άρα όλα τα μετά δεν με πολύ αφορούν και δεν τα αντιλαμβάνομαι ως κρίσιμα για τη συζήτησή μας. Θα μπορούσαν να έχουν μια θέση υπό συγκεκριμένους όρους. Και το δεύτερο είναι μια τοποθέτηση που έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτή τη νεωτερική εποχή, για την οποία θεωρώ, βάσει μιας ολόκληρης ανάγνωσης, ότι σε αυτήν αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος, συγχωρέστε μου τη διατύπωση, τρόπος βίωσης της πραγματικότητας, τρόπος αντίληψης, ανάγνωσης, ερμηνείας της, τον οποίον θα προσδιόριζα ως, με όλο το κίνδυνο που έχει, ρεαλιστικό. Δεν φτιάχνει πια η σημερινή εποχή μύθους για να νομιμοποιήσει τις καταστάσεις. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση, τις φτάνουν τα δεδομένα. Έτσι, να προσέχουμε τα δεδομένα. Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να μιλάει, γι' αυτό το χρησιμοποίησα αυτό, για διαφορετικές εκδοχές ή και φάσεις επεξεργασίας της πραγματικότητας, ιδιοποίησης της πραγματικότητας, όπως θα έλεγε ο Μάρξ, που έχουν χαρακτηριστικά παραγωγικά και κατασκευαστικά, θα επιμείνω σε αυτό, και έτσι μπορεί κανείς να προτείνει μια ανάγνωση του τι γίνεται γύρω μας με αυτό το τριαδικό σχήμα. Η τριαδικότητα είναι άλλο κουσούρι κοινωνιολογίας, πάντα έτσι, τριμερή σχήματα φτιάχνουν οι κοινωνιολόγοι. Άρα τρεις κατασκευές κόσμου, τρεις κοσμογονίες αν θέλετε, υπερβάλλω αλλά δεν πειράζει, εσέ και λίγο πλάκα, οι οποίες νομίζω ότι ταυτοχρόνως ορίζουν πεδία ορισμού μορφών γνώσης, καθώς αυτό είναι το ερώτημά μας. Ποια θα ήταν αυτά, με όλη την αφαίρεση και την γενίκευση που επιβάλλει μια τέτοια προσπάθεια, θα ήταν ο κόσμος της φύσης, ο για μας κόσμος, ξέρετε, αυτός ο κόσμος ο οποίος όταν τον ερμηνεύουμε για το πώς δουλεύει, είναι σαν να είχε μια τελεολογία υπέρ μας, φτιάχτηκε αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε να... Είναι βέβαιο πια ότι μπορούμε να βλέπουμε αυτόν τον κόσμο ως κατασκευή, ως κατασκευασμένο από εμάς τους ίδιους στην πραγματικότητα. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στη συνήθη συζήτηση περί της κατασκευής της φύσης είναι, ας πούμε, το ηλεκτρικό, ο ηλεκτρισμός. Ξέρετε ότι ο εξωγήινος, από τη σκοπιά του οποίου είπα ότι θα έπρεπε να μιλάει κανείς, βλέπει ηλεκτροφωτισμένη τη γη. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η σκέψη. Εξάλλου, θυμάστε πόσο μεγάλη επανάσταση τεχνολογική ήταν το EFE, και ο Λένιν, ο Γλόμπος. Θέλουμε ως γνωστό, ναι. Πώς θα λέμε, Σοβιέτ και Γλόμπους, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ηλεκτρισμός. Συνδεδεμένος με αυτός ο κόσμος, ο κατασκευασμένος της φύσης, με όλες τις τεχνολογικές κατασκευές. Ένας λοιπόν κόσμος αυτός, δεν χρειάζεται πολλές λεπτομέρειες. Ένας δεύτερος κόσμος είναι αυτός που είναι αυτός με τον οποίο ασχολούμαστε εμείς οι κοινωνικοί επιστήμονες, ο κοινωνικός ας πούμε κόσμος, ο δικός μας, εντός του οποίου πράγματι ο βασικός άξονας είναι ο τρόπος με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε, τον βιώνουμε ως μέλη μιας κοινωνίας.
Υπάρχουν μια σειρά από διατυπώσεις κοινωνικών επιστημών που θα είχαν σημασία εδώ, απλώς τις υπενθυμίζω. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι το κοινωνικό σε σχέση με την κοινωνία. Θα πω γιατί μας ενδιαφέρει αμέσως μετά. Και υπάρχει και μια διατύπωση που θα τη γνωρίζετε, που μας πάει αλλού, απλώς την αναφέρω, το περιβιώκοσμου. Νομίζω ότι και οι δύο αυτές διατυπώσεις, και το περιβιώκοσμου και το περικοινωνικού, θεματοποιούν μια τέτοια σκοπιά για την κατασκευή του κοινωνικού κόσμου. Για τον κοινωνικό κόσμο ως κατασκευασμένο. Γιατί είπα το κοινωνικό? Γιατί το κοινωνικό είναι μια διατύπωση του Deleuze, είναι το σύνολο των θεσμών. Σας θυμίζω ότι στη γαλλική κοινωνιολογία, με συγχωρείτε για το σας θυμίζω, λέω, λοιπόν, ισχυρίζομαι, ότι στη γαλλική κοινωνιολογία υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι οι θεσμοί χαρακτηρίζονται από το ότι αντιστέκονται στην προσπάθειά μας να τους μεταβάλουμε. Και σε αυτό μοιάζουν με τα ντουβάρια. Περίπου έτσι το λέει η γαλλική κοινωνιολογία. Άρα είναι τελείως πραγματικός κόσμος, όπως ο γάμος, έτσι. Ένας θεσμός, κοινωνική κατασκευή, φτιάχτηκε σιγά σιγά, κι όμως δεν μπορεί κανείς να κάνει ότι δεν υπάρχει. Για όσους το υφίσταται, το ξέρουν πολύ καλά. Το συνηθέστερο χαρακτηριστικό, ο συνηθέστερος άξονας αυτού του κόσμου είναι η εκπαίδευση. Τρίτος κόσμος, για να φτάσω στο ζητούμενο, λέω ότι είναι αυτός ο κόσμος που είναι από μας. Με την έννοια ότι αν τους άλλους τους φτιάξαμε, αυτόν πλήρως τον φτιάξαμε, ενώ αυτό που έχει αποκληθεί στη συζήτηση δυνητικός ή ψηφιακός κόσμος, μεταφράζω δυνητικός και όχι εικονικός για πάρα πολλούς λόγους, νομίζω ότι και αυτή η κουβέντα έχει γίνει. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι φτιαγμένος, ότι είναι δηλαδή κατασκευασμένος με την έννοια του ότι είναι τεχνητός, πλήρως. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την πλήρως τεχνητή του υπόσταση είναι ότι είναι και πλήρως ρυθμισμένος. Σας θυμίζω ότι όλοι οι άλλοι κόσμοι έχουν τριβές, αντιφάσεις, δεν δουλεύουν. Αυτός δεν δουλεύει βέβαια κι αυτός. Εκεί που λέμε ότι είναι στην διεπαφή του με τους άλλους. Κατά τα άλλα, ένα ηλεκτρονικό ρολόι που μέχρι να σταματήσει η μπαταρία και ούτω καθεξής, έτσι, μπορεί να δουλεύει. Δεν έχει εσωτερικές αντιφάσεις, τα πειράματα που κάνουμε στο σχολείο, όταν είναι πειράματα δια του υπολογιστή, πολύ συχνά και τα πειράματα εκεί έξω των φυσικών ή των χημικών ή των βιολόγων, δουλεύουν ακριβώς επειδή η λειτουργία τους στηρίζεται στους ίδιους τους ορισμούς. Υπάρχει μια διάσταση την οποία ξεχνάμε, ότι το υπόβαθρο και αυτού του κόσμου είναι υλικό. Και αυτό φαίνεται στο ότι όλες μας οι αναφορές σε αυτόν τον κόσμο είναι και αναφορές στις συσκευές μέσω του οποίου υπάρχει. Μέσω των οποίων υπάρχει. Κρατάω μια διατύπωση του αγαπητού για πάρα πολλούς λόγους Καστέλς, ο οποίος λέει πρόκειται για μια πραγματική δυνητικότητα. Όχι για μια δυνητική πραγματικότητα, αλλά για μια πραγματική δυνητικότητα. Έχει γίνει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, απόλυτα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ήδη προχωράω αργά. Ένα πραγματάκι που θα πω για αυτόν τον κόσμο, στην επόμενη μεθεπόμενη θέση, είναι ότι πρόκειται για ένα κόσμο Χριστών. Με την έννοια, όχι των Χριστών, των άλλων ουσιών, αυτής της πραγματικότητας. Δεύτερη θέση, που έχει να κάνει με τη διατύπωση περιγενίκευσης, αυτή η πραγματική δυνητικότητα είναι πανταχού παρούσα. Δηλαδή, το λέω για λόγους ταχύτητας πια, είναι αδύνατο να σκεφτούμε οτιδήποτε γύρω μας χωρίς κάπου να υπάρχει αυτό το ψηφιακό υπόβαθρο. Σας θυμίζω ότι οι λεγόμενες two-way, τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, δευτερευόντως μόνο είναι στην πραγματικότητα τεχνολογία, πολύ περισσότερο είναι υλικό, είναι κόσμος, είναι τρόπος και ούτω καθεξής, όπως αντιστοίχως και οι λεγόμενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σπανίως χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν κάτι. Έχουμε ξεχάσει ότι ήταν αυτό. Άρα μας μείνανε οι λέξεις, οι τίτλοι, αλλά το περιεχόμενο έχει αλλάξει. Βρισκόμαστε, έχουμε περάσει από τον υπολογισμό, όπως λέει η Τέρκλ, στην προσομοίωση. Μιλάμε για προσομοιώσεις και οι προσομοιώσεις είναι το βασικό υλικό αυτών των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε. Ξαναλέω, δεν μπορούμε να φανταστούμε τον κόσμο γύρω μας, την πραγματικότητά μας, όποια και αν είναι αυτή, και τη φυσική ακόμα, χωρίς την παρουσία αυτών των τεχνολογιών, αυτής της δυνητικότητας, και μάλιστα η πραγματικότητά της είναι
ισχυρότερη από οποιαδήποτε άλλη. Δηλαδή, αν συγκρίνετε την αποτελεσματικότητα ενός υλικού που είναι ψηφιακό με κάτι άλλο, πάντα θα αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια με το ψηφιακό. Λέξεις λέω και είπαμε. Είναι τόση μεγάλη η διάδοσή τους, ώστε αυτή τη στιγμή σε αντίστοιχες συζητήσεις που κάνουμε στον χώρο των κοινωνικών επιστημών δεν μπορούμε να περιγράψουμε ιδιωτικό ή και δημόσιο χώρο χωρίς αυτού του είδους την πραγματικότητα. Και βέβαια και τα όρια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού, μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την αφήνω απ' έξω, έχουν μεταβληθεί και εξαιτίας τους. Είπα λοιπόν πανταχού παρουσία, μεταφράζω μια πολύ γνωστή λατινογενή λέξη που χρησιμοποιούν αντιστοίχως στα αγγλικά, που παραπέμπει στη διάχυση, και βάζω κι άλλη μια φρασούλα μαζί, δεν είναι μόνο πανταχού παρουσία, είναι αυτονόητη παρουσία. Δεν είναι προβληματική, είναι μη προβληματική. Υπάρχει στο ρολόι, υπάρχει σε αυτό, υπάρχει στο κίνο, υπάρχει στον υπολογιστή που έχει μπροστά του, στο κινητό, υπάρχει παντού, υπάρχει εδώ μέσα γιατί αλλιώς δεν θα δούλευε τίποτα, υπάρχει στο ταξί, υπάρχει παντού. Σχεδόν όπως τα πάντα βγαίνει, ο ηλεκτρισμός έβγαινε την πρίζα και τα παιδιά όταν τους ρωτάς τι είναι ηλεκτρισμός λένε αυτό το πράγμα. Έτσι, το λέω γιατί υπάρχει τεράστια έρευνα γι' αυτό. Αυτονόητη λοιπόν. Μη προβληματική και μάλιστα με αναγνώριση ως προς το τι ισχύει. Πλήρως ενσωματωμένη στην καθημερινότητά μας και ταυτοχρόνως με στοιχεία που τους επιτρέπουν αυτών των τεχνολογιών, των κομματιών αυτής της πραγματικότητας, μεταξύ τους να συνενώνονται. Έτσι, όλα είναι στην πραγματικότητα δυνάμεις συμβατά. Δεν λέω για να μην παρεξηγηθώ ότι είναι πράγματι, αλλά είναι δυνάμεις συμβατά. Αλλιώτικα την πατάς όπως η Nokia, έτσι, από αρβίλες άρχισε να βγάζει κινητά. Τα κινητά κάποια στιγμή δεν σκέφτηκε ότι θα χρησιμοποιηθούν για να βγάζει κανείς φωτογραφία, δεν σκέφτηκε ότι αυτή η μετάβαση από τη μία χρήση στην άλλη, επίτηδες λέω χρήση, είναι κάτι που δεν ελέγχεται, δεν χρειάζεται υποκείμενα, δεν χρειάζεται παρακινήσεις, την πάτησε. Την πατήσανε κι άλλοι πολύ προηγουμένως, είναι μια ιστορία μεγάλων απατηλών γενικεύσεων. Λέω το ίδιο πράγμα με άλλους όρους, είπα πανταχού παρούσα και αυτονόητη. Έχω μισή ώρα, ελπίζω γιατί θα τη φάω, φοβάμαι. Και είπα ότι θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Να το πω λίγο διαφορετικά και έχει σημασία αυτή η αλλαγή της ορολογίας. Λέω ότι πρόκειται για ένα γενικευμένο μέσο. Είναι διαθέσιμο και μη προβληματικό όπως εκείνα τα συμβολικά γενικευμένα μέσα για τα οποία μιλάει μια κοινωνιολογία, πρόκειται για το Λούμαν, που μπορεί να έχει άλλα κουσούρια, αλλά σε αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί μας δίνει ένα εργαλείο να σκεφτούμε τι κάνουν αυτά τα μέσα. Τέτοιο μέσο είναι το χρήμα, για παράδειγμα. Το λέω και απευθύνομαι σε αυτούς που... Α, πού είναι ο Παρασκευόπουλος, έφυγε, πήγε στην άλλη γωνία. Το χρήμα. Ποιο άλλο είναι τέτοιο μέσο? Η εξουσία. Κατά αυτόν είναι και ο έρωτας. Τρία έχει αναλύσει. Του προτείνουμε ένα τέταρτο, δεν ζει πια, δυστυχώς. Το οποίο βέβαια έχει άλλα χαρακτηριστικά ως προς το συμβολικό του υλικό, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Λέω κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας λέει λοιπόν ο Λούμαν ότι το χαρακτηριστικό των γενικευμένων μέσων, γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν, είναι να περιορίζουν την περιπλοκότητα. Πράγματι αυτό κάνει. Έτσι, αν το σκεφτείτε δηλαδή, προφανώς γι' αυτό τους χρειαζόμαστε άλλωστε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόκειται για έναν ριζικό περιορισμό της περιπλοκότητας. Άρα αφαιρούν περιπλοκότητα, αφαιρούν θόρυβο, και γι' αυτό και τα πράγματα που κάνει ένας υπολογιστής μέχρι να έρθει σε σύγκρουση με οτιδήποτε εξωτερικό καταρχήν και καταρχάς δουλεύουν. Θέση τρίτη, που είναι περί εποκειμένου. Νομίζω ότι, είπα κάλλιστα ότι μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να υπερβάλλω, μπορεί να έχω παραβλέψει πράγματα. Ειδικά εδώ έχω φάει τις πολλές φαλιάρες σε αυτή τη θέση. Είπα ότι νομίζω ότι μεταβαίνουμε σε μία εποχή, άρα ο κόσμος χαρακτηρίζει την εποχή μας, αυτός ο κόσμος, στον οποίο στο επίκεντρο βρίσκονται οι χρήστες συσκευών. Συσκευές υπήρχαν και παλιότερα. Νομίζω όμως ότι η ιδιότητα του χρήστη, θα την πω αλλιώς από την ιδιότητα, δεν ήταν στο επίκεντρο των προηγουμένων συσκευών. Ταυτόχρονα, φυσικά καπιταλισμό έχουμε, καταναλωτές είμαστε πρωτίστως και γι' αυτό μας καλεί η αγορά, ως τέτοιους μας καλεί, αλλά είμαστε κατά κύριο λόγο καταναλωτές χρήσεων πλέον.
να το ξαναπώ και αυτό με διαφορετικό τρόπο, είναι σαν να μας καλεί η κοινωνία διαρκώς να μπαίνουμε στη θέση του χρήστη και μάλιστα, κρατήστε το γιατί θα σας το πω με έναν εύκολο τρόπο, χωρίς μεσάζοντες. Ο καθηγητής μου στη Γερμανία, που ήταν καλομαθημένη από την εποχή της έδρας, έλεγε πού καταντήσαμε όταν βγήκαν οι υπολογιστές, που θα χρειαστεί τώρα να γίνουμε οι γραμματείς μας. Έχει γίνει τελείως η γραμματέας του, είναι μανιακός με τον υπολογιστή εκεί που πριν έδινε την αλληλογραφία να την πληκτρολογήσουμε. Τώρα, προφανώς ωραία, η αριστοκρατική θέση ενός καθηγητή με έδρα ισχύει όμως για τα πάντα. Έχουμε γίνει όλοι οι γραμματείς μας. Έτσι, και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να πάμε στο σπίτι μετά τη δουλειά και να κάνουμε αυτά που δεν προλάβαμε να κάνουμε το πρωί, όσοι ασκούμε μη χειρονακτικά επαγγέλματα, αλλά και αυτά έχουν αλλάξει. Χωρίς μεσάζοντες λοιπόν. Και ο ισχυρισμός που διατύπωσα σε θέση είναι ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής υποκειμενικότητας. Δεν θα σας παραπέμψω στο γιατί μιλάω για μορφές κοινωνικής υποκειμενικότητας. Σκεφτείτε όμως ότι μπορούμε όλες τις διαστάσεις του τι προσδιορίζει μια ατομική εν τέλει υποκειμενικότητα στην κοινωνία να τη σκεφτούμε από την πλευρά των μορφών τους. Δεν μιλάω για ταυτότητες και μάλιστα δεν μιλάω για ταυτότητες σε ένα πεδίο που ανοίγει τη δυνατότητα πολλαπλών ταυτοτήτων. Άλλη πολύ μεγάλη γνωστή συζήτηση σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά χαρακτηρίζει μια ιδιοτροπία του τι σημαίνει να είσαι υποκείμενο στη σημερινή κοινωνία. Υποκειμενικότητα λοιπόν του χρήστη και μάλιστα του δημιουργικού χρήστη. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για μέσα που είναι διαδραστικά, που καλούν τα υποκείμενα που τα χειρίζονται, τα χρησιμοποιούν και τα χειρίζονται σε μια ενεργό δράση, δράση πράγματι υποκειμένου, που μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει την πραγματικότητα αυτού του υλικού που είναι το ψηφιακό μπροστά του. Θυμηθείτε ότι αυτό είναι εκείνο που επέτρεψε όντως την ριζοσπαστική, ρυσική επέκταση αυτού του τοπίου, δηλαδή το άνοιγμα αυτών των τεχνολογιών που στην ουσία επιτρέπουν στον καθέναν από εμάς, όταν να θέλει, να μπορεί, να έχει το χρόνο που συνήθως δεν έχει, τη διάθεση, να κάνει και το επόμενο βήμα. Θα ξανάρθω σε αυτό. Η ιδιοτροπία αυτή στηρίζεται και σε μια άλλη ιδιοτροπία, στο ότι αυτή η τεχνολογία εν μέρη, για να μην παρεξηγηθώ, έχει παραχθεί με την προσφορά λύσεων σε προβλήματα που δεν έχουν τεθεί. Ξέρετε, ο καπιταλισμός γενικά το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή φτιάχνει προϊόντα χωρίς να υπάρξουν οι ανάγκες. Στις νέες τεχνολογίες αυτό γίνεται διαρκώς και κατά κόρον. Χαρακτηρίζονται από αυτό και όχι μόνο τα ανέκδοτα του ποιος ήταν στον καράζ του, ξέρω εγώ, ως φοιτητής και έφτιαξε κάτι τρομερό, όλα αυτά που ακούμε, αλλά πράγματι ένα πολύ μεγάλο μέρος της καινοτομίας σε αυτό το χώρο έχει προέλθει πράγματι από λύσεις σε προβλήματα που δεν είχαν τεθεί. Να χρησιμοποιήσω και άλλη μια φράση που έλεγα πριν στο διάλειμμα μιλώντας για κάτι άλλο. Ναι, είναι Lego. Είναι τουβλάκια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ξέρω ότι για άλλο πράγμα λέγατε, πρόκειται για τουβλάκια. Δηλαδή, κανείς μπορεί να τα πάρει, άμα ξέρει τη χρήση αυτού, θα μπορούσε να είναι και γλώσσα, έτσι. Μπορούμε να την πούμε με διάφορους τρόπους, δεν θέλω να μπλέξω. Αν την ξέρει τη χρήση, μπορεί να φτιάξει νέα πράγματα. Να παίξει σχεδόν με την φαντασία ενός πιτσιρικιού. Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ συχνά συζητάμε τέτοιου είδους πράγματα από μια σκοπιά σχεδόν παιδαγωγική, ότι έχουμε να κάνουμε με εφάνταστα πιτσιρίκια. Εφάνταστα πιτσιρίκια είναι όλοι όταν δουλεύουν με αυτή την τεχνολογία, που πράγματι κατασκευάζουν με την έννοια του πώς κατασκεύαζε κανείς με τα τουβλάκια. Είπα πολλά. Κρατάω για το τέλος την αλλαγή σε ό,τι αφορά το κοινωνικό και το πολιτιστικό. Θέση τέταρτη. Το λέω με εύκολο τρόπο, ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με μια νέα μορφή γνώσης, ότι δηλαδή η γνώση που συνδέεται με αυτή την τεχνολογία έχει χαρακτηριστικά καινούρια και αυτό αφορά, έχει σημασία ίσως για μια πιο λεπτομερή, πώς το λένε, επισκόπηση του θέματος, αφορά και τη γνώση των ειδικών και τη γνώση των μη ειδικών. Σε ό,τι αφορά τη γνώση των μη ειδικών, που εγώ σε αυτούς ανήκω, δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο, το είπα, η γνώση πλέον χρήσης αυτών των LEGO, των νέων τεχνολογιών, ανήκει σε αυτό
που στην κοινωνιολογία λέμε κοινωνικό απόθεμα. Κοινωνικό απόθεμα γνώσης. Δηλαδή, αυτό πρέπει να ξέρει κανείς. Εάν. Να μην το πω με άλλο τρόπο, νομίζω ότι είναι κατανόητο. Έτσι, όπως πρέπει να ξέρεις να ανοίξεις μια πόρτα, πρέπει να ξέρεις πώς χαιρετάνε, ότι δεν είναι αυτό στη Νότια Ευρώπη χαιρετισμός, αλλά είναι μούτζα. Όπως ξέρεις αυτά τα αυτονόητα που τρέχουν εκεί έξω, πλέον πρέπει να ξέρεις να χειριστείς και αυτό. Και πρόκειται για μια γνώση η οποία είναι γνώση χρήσης. Τι σημαίνει αυτό, εννοώ για τον μη ειδικό, θα έρθω και στον ειδικό για τον οποίο ισχύει περίπου το ίδιο. Αποκτάται μέσω της εξάσκησης. Εξού και τα λάθη που έχει κάνει η εκπαίδευση επί δεκαετίες και τα πάρα πολλά λεφτά που έχουν πάει χαμένα, επειδή έχω και άλλο ρόλο εδώ, δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι γνώση πράγματι επιτελεστική, με αυτή την έννοια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι δημιουργικός χειρισμός μια γλώσσας, λέω κάτι που δεν είναι δικό μου, είναι μιας ολόκληρης παράδοσης. Και ως εκ τούτου, και αυτό έχει φανεί από όλες τις προσπάθειες αντιστοίχως για την εκπαίδευση των μη ειδικών σε αυτές τις τεχνολογίες, δεν μπορεί να αναχθεί σε προτασιακή γνώση. Δεν μπορεί να είναι απλώς και μόνο, ας πούμε, ένα κατεβατό από οδηγίες. Κρατάω αυτό και θα ξανάρθω αμέσως. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό, παραδόξως, γιατί το προηγούμενο δεν θα ήταν περίεργο και για άλλα είδη γνώσης, και εδώ ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, και ο ειδικός γίνεται ή είναι ειδικός αυτής της τεχνολογίας στη χρήση της. Σας θυμίζω ότι αν τον πάρεις τηλέφωνο και του πεις, βρε παιδί μου, κράσαρε ο σκληρός δίσκος, λέει ένα λεπτό, πες να μπω κι εγώ να δούμε. Έτσι δεν είναι? Ένα λεπτό να κάτσω να ανοίξω κι εγώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο, λέει πάρα πολλά, αλλά τα λέω με εύκολο τρόπο. Αυτό το μια στιγμή να μπω κι εγώ είναι η ειδοποιός διαφορά αυτού του είδους της γνώσης. Ξέρουμε από πολύ μεγάλες κουβέντες, που δεν είμαι αρμόδιος, ότι είναι μια γνώση η οποία ενεργοποιείται, και επειδή είναι και το θέμα της συνάντησης σήμερα, και μεταδίδεται πράγματι εν χρήση. Για να κακοποιήσω μια διατύπωση που έρχεται από αλλού, πρόκειται για μια γνώση εν δράση. Δεν γίνεται αλλιώς, μόνο εκεί υπάρχει. Δεν υπάρχει έξω από αυτό. Προσοχή, δεν είναι αυτονόητο ότι και όλα τα άλλα είδη γνώσης δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και δεν το υπονοώ. Είναι μια γνώση η οποία περνάει από καινοτομία σε καινοτομία και αυτό δεν είναι καμιά ιδιαίτερη διαφορά της από τις άλλες, αλλά η έμφαση νομίζω είναι διαφορετική. Αυτό υπενήχθηκα πριν όταν έλεγα ότι πρόκειται για λύση σε προβλήματα που δεν έχουν τεθεί και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και άλλα πράγματα. Στη βιβλιογραφία έχει αποτυπωθεί ως ένα από τα είδη γνώσης για τα οποία πρέπει να λέει κανείς ότι είναι άρρητη ή κρυφή. Είναι μια ολόκληρη παράδοση φιλοσοφική της tacit knowledge, προέρχεται από τον Πολάνη κυρίως, που κατά τη γνώμη μου αποδίδει μια πλευρά αυτού του φαινομένου, αλλά όχι ίσως την πιο κρίσιμη. Πάντως είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται για μια γνώση του τι, είπα δεν μπορεί να είναι προτασιακή, πρόκειται πολύ περισσότερο για μια γνώση του πώς. Και γι' αυτό έχω από τότε προσπαθήσει να υιοθετήσω την προσέγγιση ενός άλλου φιλοσόφου, ο οποίος μιλάει για την διάθεση, παίζοντας βέβαια με το αγγλικό propositional, disposition, αλλά ότι πρόκειται για μια τέτοια, σε καλά ελληνικά, dispositional λοιπόν γνώση, για μια διαθεσιακή, προδιαθεσιακή γνώση, που σημαίνει ότι κανείς μπορεί όταν την κατέχει να την ενεργοποιήσει, έστω και αν δεν ξέρει να την πει. Ελπίζω ότι είναι κατανοητό αυτό, έτσι, όπως και πολλές άλλες. Πέμπτη και τελευταία, θα την πω σε δύο λεπτά. Ναι, αυτές οι δύο μετατοπίσεις, κυρίως στη γνώση και στον κόσμο, όπως έχει φτιαχτεί μέσω αυτής της ιδιαίτερης πραγματικότητας, σημαίνουν ταυτόχρονα και μια κοινωνική και πολιτισμική μεταβολή. Και λέω μόνο 2-3 πραγματάκια που θεωρώ ότι είναι κρίσιμα για μας, ενώ εξαιτίας του χώρου που βρισκόμαστε. Έχουμε νέους αποκλεισμούς. Αρχίζω από αυτό που δεν θα περιμένατε. Έτσι, δηλαδή. Η διάκριση που και στα αγγλικά είναι αστεία μεταξύ users and losers, χρηστών και αχρήστων λίγο πολύ, ξέρετε ότι διαπερνά κοινωνικά, ηλικιακά, ταξικά, εθνοτικά όλες τις κοινωνίες, άρα και εδώ και σε εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει και μια ιδιοτροπία αυτού του είδους ο αποκλεισμός, γιατί είναι αποκλεισμός στην πρόσβαση. Είναι πριν ακόμα κουνηθείς. Δεν θα φτάσεις στο αγαθό και δεν έχεις τη δυνατότητα όταν το πάρεις χαμπάρι. Δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να γενικεύσω σκέψη
ενισχύει μια διάσταση των κοινωνικών διεργασιών που έχει και άλλα χαρακτηριστικά, που θα έλεγα ότι είναι η μετάβαση προς τις ευκαιρίες. Δηλαδή, ο κοινωνικός έλεγχος είναι πλέον ένας έλεγχος μέσω της ευκαιρίας άσκησης μιας δυνατότητας. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό, δηλαδή δεν είναι κάτι που σου παρέχεται, όπως είναι τα δικαιώματα, είναι ευκαιρίες. Ευκαιρία έχεις, άμα θέλεις μάθε το. Άμα θέλεις βρες την πληροφορία, άμα θέλεις πιάσε και δούλευε με τα μάκρος του Word. Το έχει κάνει κανείς σας? Είναι μια απορία την οποία έχω πολύ. Φαντάζομαι ειδική. Πάντως οι ευκαιρίες είναι εκεί, επομένως ο αποκλεισμός έρχεται από τη μη δυνατότητα άσκησης αυτής της παρεχόμενης ευκαιρίας. Άρα η κοινωνία μια χαρά νομιμοποιείται να κάνει ό,τι θέλει. Και τρίτο και βασικό χαρακτηριστικό, ίσως το ισχυρότερο απ' όλα, ενισχύει ριζικά την μοναδοποίηση, την πλήρη εξατομίκευση. Απομονωμένη στο διαδίκτυο, θα έλεγα, αν γύριζα ταινία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι σκηνές είναι τόσες που είναι πλέον αστείο. Βλέπει κανείς γύρω του τους ανθρώπους να κάνουν τους νέους στα καφενεία και να κοιτάνε τέσσερις άνθρωποι του κινητό τους. Καμιά φορά, μάλιστα, ο ένας στέλνει μήνυμα στον απέναντι. Δεν είναι κάτι στο οποίο υπερβάλλω. Το ζω γιατί λόγω φοιτητών βλέπω αυτή την πλευρά του κόσμου. Γιατί εγώ είμαι μάλλον αστοιχείωτος αυτό. Και φαίνεται ότι ακόμα και στο πεδίο αυτής της γνώσης το υποκείμενο δεν είναι συλλογικό, αλλά είναι κυρίως ατομικό. Μεμονωμένοι οι χρήστες, λοιπόν, παρά τη δικτύωση και ταυτοχρόνως και τελευταίο σε αυτό το πλαίσιο, μοιάζει να είναι μια τεχνολογία, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η μόνη, πάλι δεν υπονοώ κάτι τέτοιο, η οποία δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, τι θα λέγει ο Φουκώ, του να φτιάξει κανείς διακρίσεις, διαφοροποίησης που φτάνουν μέχρι την πλήρη ατομικότητα. Ο καθένας λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο χρησιμοποιεί κάτι. Ο συνάδελφος εδώ χρησιμοποιεί λοιπόν τα μάκρος που εγώ δεν τα έμαθα ποτέ και ούτω καθεξής. Είναι δυνατόν δηλαδή να εγγράφονται στην ατομική μας υποκειμενικότητα διαφορές και διαφοροποιήσεις που προέρχονται από εκεί. Λέω να σταματήσω λέγοντας ότι αν κάτι έχει αλλάξει, αλλά τώρα έχει πάει και πέντε, είναι πράγματι η καθημερινότητά μας. Άρα το υπαριθμόν ένα πράγμα που θα έπρεπε κανείς να διαπιστώσει, γιατί αυτό είναι πολιτισμική μεταβολή, είναι η μεταβολή της καθημερινής μας πραγματικότητας, καθημερινότητας εκεί έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή.